Γεια σας φίλοι μου, ξεκινήσαμε και φέτος ευχές για ένα όμορφο 2018. Θα περιμένω να μπείτε μέσα να πούμε τα συνηθισμένα πράγματα, τα απλά που λέμε συνέχεια. Ο ήχος είναι καλός, η εικόνα ελπίζω να σας αρέσει. Θα περιμένουμε να μπουν μέσα οι φίλοι μας, να ξεκινήσουμε και το σημερινό πρωτοχρονιάτικο, δεύτερο χρονιάτικο, έτσι, live. Ευχές για εσωτερική δύναμη, για όλες τις προκλήσεις που μπορεί να έρθουν το 2018 και ευγνωμοσύνη για οτιδήποτε έχουμε στη ζωή μας, ώστε να εκπέμπουμε αυτή την πληρότητα, να ανακλάται στο σύμπαν και να γυρίζει πίσω μας, σε εμάς δηλαδή, στον υπερθετικό βαθμό. Σας καλησπερίζω όλους. Ωραία. Ευχαριστώ φίλοι μου για τις ευχές και θα ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για το, να πούμε δύο λογάκια για το έτος το 2018. Καταρχήν να πούμε ότι οτιδήποτε έρχεται στη ζωή μας από τη στιγμή που έχει εκδηλωθεί και το έχουμε βιώσει, το καλύτερο, το μέγιστο, είναι πάντα να μπορούμε να το αξιολογούμε σωστά, ασχέτως αν υπήρχε πόνος ή όχι. Καλησπέρα σε όλους σας. Φίλοι μου, για το 2018 θα πούμε ότι αν αθροίσουμε καμπαλιστικά τους αριθμούς, βγαίνει το σύνολο 2, 11 και μετά ο αριθμός 2. Ο αριθμός 2 σημαίνει την ολοκλήρωση μέσω των αντιθέτων. Για το 2018 θα υπάρξουν πολλές αντιθέσεις που εμείς θα πρέπει να τις εννοήσουμε, να αποταυτιστούμε και να μπορέσουμε να τις δούμε με μια ισορροπία τέτοια ώστε να γίνουν ωφέλιμες για μας, να συνειδητοποιήσουμε σαν ανθρωπότητα το πώς μπορούμε να ευωθηθούμε από αυτές τις όψεως δύο αντίθετες πλευρές και μέσα από κάθε θετική και αρνητική δύναμη να μπορέσουμε να βρούμε τη δική μας εξελιτική πορεία. Για το 2018 λοιπόν, που οι αντιθέσεις θα φτάσουν σε ένα επίπεδο τέτοιο ώστε να μας βάλουν, θα λέγαμε, σε μια ένταση, σε μια δύσκολη πολικότητα φαινομενικά, θέλω να σας πω ότι υπάρχει το κλειδί να μπορέσουμε εμείς να εκφράσουμε μέσα μας και τις δύο πτυχές τις οποίες βλέπουμε κάθε φορά για να εννοήσουμε πάντοτε το μέτρο, με το μέτρο της εμπειρίας μας, τη σοφία, για να έρθουμε σε μια ισορροπία πάνω στην εξελιτική μας κατάσταση. Φυσικά θα έχει εντάσεις το 2018, αναμένουμε να γίνουν πάντοτε τα συγκεκριμένα αυτά γεγονότα που εκδηλώνονται ανά τους κύκλους, σε επανάληψη και μέσα μας. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα μπορέσουμε να συγκροτηθούμε καλύτερα μαθαίνοντας από όλα αυτά τα πράγματα για να δούμε τελικά τι μας αντιπροσωπεύει και τι όχι
στην πορεία της ζωής μας. Ευχαριστώ, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν μπορείτε, να τα γράφετε τις ερωτήσεις που έχετε έτσι στο εκεί πέρα κάτω από το βίντεο, γιατί για μην γεμίσει εδώ πέρα το ταμπλό με ερωτήσεις φίλοι μου και δεν προλαβαίνουμε να δούμε ποια θα απαντήσουμε ή όχι. Λοιπόν, αυτά για το 2018. Σήμερα θα ξεκινήσουμε να μιλήσουμε πάλι, μπορεί να φαίνεται κουραστικό, αλλά για την ένωση και την αγάπη λίγο, για να μας μπει το καινούριο έτος, έτσι, με μια ωραία δόνηση, να σκεφτόμαστε όλοι την Ομόνοια, να σκεφτόμαστε μέσα μας και να εννοήσουμε βαθιά το τι σημαίνει πληρότητα, το τι σημαίνει ένωση και πώς μας ωφελεί εμείς να είμαστε σε μια τέτοια κατανόηση της συνειδητής ένωσης, του συνειδητού γάμου, θα λέγαμε, όπως το λέει θρησκευτικά, έτσι, ο χριστιανισμός. Και κάθε διδασκαλία και κάθε θρησκεία πάνω σε αυτό. Θέλω, φίλοι μου, να εννοήσετε ότι η συνειδητή ένωση είναι πολύ πιο βαθιά και κρατάει πάρα πολύ περισσότερο από μια συνείδητη ένωση. Αυτή η μηχανικότητα στην οποία έχει έρθει η ανθρωπότητα, βλέπετε ότι δεν αφήνει τον άνθρωπο να κάνει ισχυρούς δεσμούς. Οι άνθρωποι αυτόν τον καιρό, επειδή είναι σε μια μεταβλητή, θα λέγαμε, κατάσταση, επειδή συνεχώς μεταβαλλόμαστε και οι καιροί και ο χρόνος τρέχουν πιο γρήγορα λόγω των γεγονότων και των νέων ενεργειών, τους φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να μπορούν να έρθουν σε μια ισορροπία, σε μια συνεννόηση. Γι' αυτό και σας είπα, το 2018 θα φαίνεται φαινομενικά ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές αντιθέσεις. Η αντίθεση δεν είναι τίποτα άλλο από την ίδια ενέργεια εκδηλωμένη σε δύο διαφορετικούς πόλους μέσα μας. Όταν εμείς θέλουμε να πραγματικά να εννοήσουμε την ένωση, πρέπει, φίλοι μου, να πάμε στο κέντρο μας και από το κέντρο μας να μπορέσουμε να δούμε το κέντρο του άλλου ανθρώπου. Όπως έχω πει και άλλες φορές, έξω στον εξωτερικό κόσμο που ζούμε, κρατάμε κάποιο διαχωρισμό, κρατάμε κάποια ταυτότητα και πρέπει να γινόμαστε αποδεκτικοί ο ένας στην ταυτότητα του άλλου. Είναι φυσικό στον κόσμο του διαχωρισμού, φίλοι μου, να μην μπορούμε όλοι να κάνουμε με όλους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει κατανοητό για να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια ισορροπία των σχέσεων, όσο παράξενο και αν φαίνεται αυτό. Από την άλλη, πρέπει μέσα μας να εννοήσουμε και το κέντρο του άλλου του ανθρώπου, το φως του άλλου του ανθρώπου, ότι είναι ακριβώς το ίδιο με εμάς και ότι έτσι και εμείς καταφέρουμε συνειδητά να ενωθούμε, συνειδητά να αγαπήσουμε τον άλλον κέντρο με κέντρο, τότε όλη η επιφάνεια, όλοι οι διάφοροι εγωισμοί, όλοι οι διάφορες οι ιδιότητες, τουλάχιστον οι αρνητικές, δεν θα είναι τόσο δυνατές ώστε να μας κάνουν να ξεχνάμε τον εαυτό μας και να μπαίνουμε σε μίση και αντιπαλότητες. Αυτό δεν το λέω για να σας κάνω κήρυγμα, ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Αυτό το λέω γιατί όταν εμείς εμβαθύνουμε μέσα μας, ο ένας τον άλλον, μας κάνει, μας φέρνει σε τέτοια κατάσταση ώστε να μπορούμε να γινόμαστε πιο συνεργαστικοί. Μας βοηθάει καλύτερα. Δεν είναι το θέμα θα είμαστε σε εισαγωγικά κακοί ή καλοί, αλλά το θέμα είναι να μπορούμε να συνεργαζόμαστε σαν άνθρωποι. Σας είπα, πρώτα πρέπει να έρθει μέσα μας η ένωση αυτή, η συνεργασία, θα πρέπει να ενώσουμε όλα τα εγώ μας, όλους εαυτούς μας, όλες τις ιδιότητες, θα λέγαμε, με το κέντρο μας, με το φως μας, για να μπορούμε να έχουμε εκείνη τη συνειδητότητα και των δύο, εξωτερικού και εσωτερικού, θα λέγαμε, αυτού μας. Όταν το καταφέρετε αυτό, κοινώς θα λέγαμε ότι πρέπει να ενώσουμε όλα τα εγώ μας με την καρδιά μας. Όλες τις αποφάσεις μας να περνάνε μέσα από το τσάκρα ίσως της καρδιάς, αν το καταλαβαίνετε έτσι. Αυτό θα μας κάνει να
κρατήσουμε από τη μία τον εαυτό μας, την ατομικότητά μας και από την άλλη να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τον άλλον. Αυτό είναι μια τέλεια σχέση που μπορούμε να έχουμε μέσα στον εαυτό μας, αλλά που μπορούμε να έχουμε και με τους ανθρώπους γύρω μας. Έτσι έρχεται η πραγματική ισορροπία και έτσι θα έρθουν σιγά σιγά στην κοινωνία μας οι πραγματικές ισορροπίες. Αποδεχόμενοι μεν τους άλλους, έτσι, αλλά διατηρώντας εμείς, θα λέγαμε, στο κέντρο μας τον πραγματικό και τον αληθινό εαυτό μας. Σήμερα, επειδή είπαμε θα μιλήσουμε για την αγάπη, θέλω άλλη μια φορά να σας πω ότι δεν το λέω με τρόπο κηρύγματος, το λέω με τρόπο ότι θα γίνει πιο συνεργαστική η κατάσταση μεταξύ των ανθρώπων. Και όταν εννοώ πιο συνεργαστική, φίλοι μου, εννοώ με λιγότερο πόνο. Άλλωστε τον πόνο πάμε να αποφύγουμε. Όμως, φίλοι μου, για να έρθει αυτή η κατάσταση, πρέπει να είμαστε ικανοί να μπορούμε να αποδεσμευτούμε από τον πόνο. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι πρέπει να μετατρέψουμε τον πόνο και όχι να τον διώξουμε. Οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας, συμβαίνει γιατί ακόμα το χρειαζόμαστε. Και αν μερικοί πονάτε, και αν μερικοί πονάμε, είναι γιατί ακόμα μέσα μας πιστεύουμε ότι ο πόνος χρειάζεται. Και ότι αυτά που βλέπουμε στις κοινωνίες, και αυτά που βλέπουμε μέσα μας, και αυτά που βλέπουμε στις σχέσεις μας, και αυτά που βλέπουμε με τους φίλους μας, η βία η οποία υπάρχει είναι κάτι που ακόμα πρέπει να υπάρχει, γιατί ακόμα πρέπει αυτή την ενέργεια εμείς να τη μετατρέψουμε. Όχι να τη διώξουμε με το ζόρι. Ό,τι πάτε φίλοι μου να διώξετε με το ζόρι, θα ξαναγυρίσει. Απλά μπαίνει στο υποσυνείδητο και θα βγει διαφορετικά. Το λέμε και το ξαναλέμε ότι η θεραπεία έρχεται μέσω της μετατροπής. Κάτι πρέπει να το διαλύσουμε σε μια ενέργεια για να μπορούμε να πάρουμε αυτή την ενέργεια και να την εξυψώσουμε σε κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η μετατροπή. Έτσι λοιπόν η ανθρωπότητα, αντί να κάθεται και να μαλώνει για αυτά που συμβαίνουν, θα πρέπει να μετατρέψει όλο αυτό τον πόνο τον οποίο έχει. Θα πρέπει να μετατρέψει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, για να μπορέσει όλη αυτή την ενέργεια να την προωθήσει κάπου πιο επικοδομητικά. Είμαστε ικανοί να μετατρέψουμε ή αγαπάμε τόσο πολύ τον πόνο? Είμαστε ικανοί να μπορέσουμε να θυσιάσουμε τον πόνο στο όνομα της ευτυχίας? Είμαστε ικανοί να μπορέσουμε να θυσιάσουμε το εγωισμό μας στο όνομα της απόλυτης και όμορφης επικοινωνίας και συνεργασίας? Είμαστε ικανοί να θυσιάσουμε τις αρνητικές μας ιδιότητες, δηλαδή να τις μετατρέψουμε στο όνομα του αντίθετου πόλου που θα μας δώσει την καλύτερη, θα λέγαμε, επικοινωνία, την πιο συνειδητή? Βλέπετε, στην πραγματικότητα αυτά είναι επιλογές που έρχονται από τη θέληση, από το πείσμα, από την όρεξη, ίσως από το πνίξιμο καμιά φορά που μπορούμε να αισθανόμαστε. Αλλά είναι άλλο να είμαστε φυγόπονοι και άλλο να μετατρέπουμε. Γι' αυτό για το 2018, φίλοι μου, με αυτά τα πράγματα και τα κλειδιά τα οποία δίνουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάτι, για να μπορούμε ολικά να μετατραπεί σε κάτι άλλο, πρέπει το παλιό να θυσιαστεί για το νέο. Αν εμείς λοιπόν μέσα μας έχουμε πόνους, αν εμείς μέσα μας έχουμε καταστάσεις αρνητικές, πρέπει να έχουμε τη δύναμη να μπορούμε να επιλέξουμε, σε εισαγωγικά, να τις αφήσουμε. Αυτό είναι το πράγμα που πρέπει να κάνουμε στην πραγματικότητα. Γι' αυτό θέλει μια ισχυρή θέληση μετατροπής. Όχι να κοιτάξω από την άλλη. Μπορείτε να κοιτάτε κάθε φορά από την άλλη πλευρά. Αλλά πάντα με δύο μάτια θα κοιτάτε. Και όπου και να κοιτάξετε, η πολικότητα υπάρχει. Απλά ένα το έχετε χαρακτηρίσει καλό, γιατί υποτίθεται σας αρέσει. Και το άλλο το έχετε χαρακτηρίσει κακό, υποτίθεται επειδή δεν σας αρέσει. Παραδείγματος χάρη, επειδή φέρνει πόνο. Και έτσι έχετε ονομάσει τον πόνο κακό ή οτιδήποτε δεν σας συμφέρει και έχετε ονομάσει αυτό που σας συμφέρει καλό. Αυτός ο δρόμος φέρνει συνέχεια σε μια γυροβολιά, γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, και στο τέλος θα έρθει η ώρα να καταλάβετε ότι κάθε τι που κοιτάμε μπορούμε να του δώσουμε αυτή την ουδέτερη κατάσταση, να καταλάβουμε το σκοπό ύπαρξης και όχι να το πολλώσουμε αρνητικά-θετικά. Γιατί για να υπάρχει κάτι, υπάρχει λόγος και ακόμα το χρειαζόμαστε.
αλλιώς δεν θα υπήρχε τίποτα στη ζωή μας χωρίς να χρειάζεται κάπου, έτσι, για να μπορούν να παιχτούν ορισμένα θέματα μέσα μας. Γι' αυτό και τα κρατάμε τόσο καιρό, φίλοι μου. Το σύμπαν, να ξέρετε, δεν φτιάχνει άσχετα πράγματα ή άχρηστα πράγματα. Οπότε ούτε εσείς είστε άχρηστοι, ούτε τίποτα είναι άχρηστο. Άχρηστο είναι κάτι που δεν ξέρουμε εμείς να το χειριστούμε, γι' αυτό λέγεται άχρηστο. Όμως εμείς όταν δεν ξέρουμε να το χειριστούμε, δεν πάει να πει ότι και ο ίδιος τα λέγαμε η νοημοσύνη, ο Θεός, το σύμπαν, όπως θέλετε να το πείτε, ότι και εκείνο δεν ξέρει να το χειριστεί. Οι ανώτεροι αυτοί μας που ζουν, θα λέγαμε, σε μια άλλη διάσταση, εκείνα ξέρουν πάρα πολύ καλά και φτιάχνουν ακριβώς όπως σκηνοθέτες και σεναριογράφοι το έργο. Εμείς λοιπόν παίζουμε το ρόλο του ηθοποιού και όταν είμαστε ταυτισμένοι σε αυτό το ρόλο δεν μπορούμε να συλλάβουμε, έτσι, τη ματιά του σκηνοθέτη. Λοιπόν, έτσι λοιπόν φίλοι μου, για άλλη μια φορά θέλω να σας πω να μετατρέψουμε τον πόνο, όχι να τον διώξουμε. Να κοιτάμε, να ρίχνουμε τη ματιά μας, όπου και να τη ρίχνουμε, να μπορούμε να βλέπουμε πράγματα, γεγονότα και όχι καλό-κακό με την έννοια της πολικότητας. Να βλέπουμε ίσως κατευθύνσεις, να βλέπουμε κατευθύνσεις εντροπικές, να βλέπουμε κατευθύνσεις αναβαθμιστικές. Παραδείγματος χάρη θέλω να σας πω ότι όλα τα πράγματα μέσα μας και όλα τα πράγματα που υπάρχουν στο σύμπαν εκδηλώνονται με δύο τρόπους. Ή με αυτά που λέμε κατιόντα που πάνε προς το κέντρο, ή αυτά που λέμε ανιόντα που φεύγουν από το κέντρο. Είτε μιλάμε για μέσα μας, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που εξωτερικεύονται, είτε μιλάμε για τη γη, υπάρχουν μερικά πράγματα που ανεβαίνουν, τα λέγαμε, προς τον ουρανό και τα κατιόντα που πάνε προς τον πυρήνα, είτε μιλάμε για το σύμπαν, είτε μιλάμε για το γαλαξία. Αυτές οι δύο δυνάμεις, φίλοι μου, συνέχεια εννοούν ότι είναι μερικές, θα λέγαμε, αρνητικές ως προς την πολικότητα, την οποία έχει κάθε κέντρο, και επεκτείνονται, όπως βγαίνουν, θα λέγαμε, ψυχές από κάθε κέντρο γαλαξιακό, όπως βγαίνουν οι ψυχές, θα λέγαμε, από κάθε κέντρο πλανητικό και επεκτείνονται, και όπως μέσα μας βγαίνουν τα πιο μικρά ψυχικά αυτά θεματάκια μικρά, που ξέρετε, σαν μικρούλικα, θα λέγαμε εγώ, που επεκτείνονται όσο απομακρύνονται από το κέντρο μας. Το ίδιο πράγμα είναι παντού. Έτσι λοιπόν τώρα, και θυμήθηκα και το έργο, έτσι, το Matrix, με τον Νίο, που είχα γράψει μια φορά, ότι είναι το ιόν ο Νίο και όχι το κατιόν, είναι αυτός που θα ανέβει, ο εκλεκτός. Έτσι λοιπόν μέσα μας και εμείς, φίλοι μου, πρέπει να δούμε αυτά τα βαριά άτομα που σχηματίζουν όλα αυτά τα πράγματα και κατεβάζουν και παίρνουν την εντροπική κατάσταση και γίνονται κατιόντα και μας σωθούν προς την ύλη, και αυτά τα πράγματα μέσα μας τα οποία είναι ανιόντα και μας σωθούν, θα λέγαμε, προς το πνεύμα. Αναλόγως κάθε φορά που δίνουμε τη συνείδησή μας, έτσι ακολουθούμε και μια ανάλογη, θα λέγαμε, κατάσταση σε οποίο επίπεδο και να βρισκόμαστε. Αυτό δεν πάει να πει όμως ότι δεν είναι χρήσιμο ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να είμαστε σε εισαγωγικά εναντίον σε κάτι. Γιατί η ίδια η λέξη λέει εν αντί ον. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι το εν, το ένα, έτσι, είναι το αντί. Βλέπετε, αντί του ενός. Όταν εμείς συλλάβουμε τη μονοθεϊστική ματιά, δηλαδή από ψηλά να τα δούμε τα πάντα σαν ένα, γιατί αυτό είναι η έννοια του μονοθεϊσμού, να έχει τη μονή θέα. Όταν εμείς συλλάβουμε την έννοια του μονοθεϊσμού, δεν μπορούμε να είμαστε εναντίον σε κάτι. Γιατί δεν είμαστε αντί του ενός. Όταν όμως εμείς δεν μπορούμε να συλλάβουμε αυτό το πράγμα και δεν έχουμε τη μονοθεϊστική ματιά, έστω και στα γεγονότα, θα λέγαμε, της κοινωνίας, της ανθρωπότητας, της σχέσης μας, του εαυτού μας, δηλαδή να το κοιτάμε σαν ένα, σαν σύνολο, αλλά το κοιτάμε αποσπασματικά, εκεί, φίλοι μου, στο διαχωρισμό είναι φυσικά να είμαστε όλοι ο ένας εναντίον του άλλου και να λειτουργούμε με μια εχθρικότητα, με μια, εν πάση περιπτώσει, ενέργεια που είναι αντίθεσης. Το λέω αυτό γιατί μίλησα προηγουμένως για την έννοια της αντίστασης και της αντίθεσης που θα ισχυροποιηθεί έτσι το 2018. Μπορείτε να γράψετε και ερωτήσεις. Δεν θα ήθελα να μιλήσω πάρα πολύ σήμερα επειδή είναι η πρώτη, θα λέγαμε, μέρα
που κάνουμε το θελοντικό αυτό σεμινάριο. Θα ήθελα και εσείς να συμμετέχετε και να μπορέσετε να απευθυνθείτε βάζοντας κάποιο θέμα, έτσι, για να μπορούμε να το μιλήσουμε, να το αναλύσουμε και να ρίξουμε το φως της συνείδησής μας. Γράψτε ελεύθερα λοιπόν, να αφιερώσουμε αυτή τη μέρα σε εσάς με πολύ αγάπη. Μέχρι να γράψεις ερωτήσεις, να σας πω πάλι ότι ξεκινάμε τα σεμινάρια κάθε Κυριακές, κάθε Κυριακή που έρχεται, τις Κυριακές δηλαδή, και τα ιδιαίτερα με τους φίλους που ακολουθούν πιο προσωπική, θα λέγαμε. Ωραία. Και επίσης πάλι θα μπορείτε να μπείτε στο κανάλι στο YouTube για να μπορείτε να δείτε έτσι τα βίντεο που έχουμε φτιάξει για τη δική σας, θα λέγαμε, εξελιτική και την έρευνα, να ερευνήσετε. Λοιπόν, μέχρι να μου στείλει ο φίλος μου εδώ πέρα τις ερωτήσεις, θα ήθελα να σας πω ένα πράγμα, φίλοι μου, σχετικά με την Ένωση και σχετικά με αυτό που μπορεί να γίνει το 2018 ή γενικά τις άσχημες στιγμές που περνάμε σαν άνθρωποι μέσα μας. Πάντοτε, γιατί σας μιλάω για όλα τα επίπεδα, αυτό που σας λέω. Κάτι για να είναι σωστό και αληθινό πρέπει να μιλάει σε όλα τα επίπεδα. Τότε θα το καταλάβετε ότι είναι σωστό και αληθινό. Ό,τι δεν μπορείτε να το καταλάβετε σε όλα τα επίπεδα, ή δεν ισχύει αυτός ο τύπος, ή απλά εσείς δεν ξέρετε να το μεταφράσετε ακόμα σε όλα τα επίπεδα. Οπότε καλύτερα για εσάς δεν ισχύει αυτό όταν δεν ισχύει για όλα τα επίπεδα. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο κλειδί, μάλλον το πώς λειτουργεί η φύση, αλλά θα το καταλάβετε με ένα παράδειγμα για όποιον θέλουμε εμείς να κάνουμε σχέση βαθιά ή με τον εαυτό μας ή με τον συνάνθρωπό μας ή με την κοινωνία. Και θέλω να καταλάβετε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Βλέπετε, φίλοι μου, όταν εμείς θέλουμε να χτίσουμε ένα σπίτι, πάντοτε κοιτάμε να έχει γερά θεμέλια. Αλλά θέλω να καταλάβετε ότι τα θεμέλια, όπως όλοι ξέρετε, είναι μέσα στη γη. Είναι μέσα στο σκοτάδι, στα σκουλίκια, στο χώμα, στο βάθος. Εμείς όμως ζούμε πάνω από εκεί. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι και οι σχέσεις μας, φίλοι μου, σαν ανθρωπότητα, αν δεν περάσουν από τις δύσκολες στιγμές, δεν πρόκειται να φτιάξουν για να μπορούν να στηριχτούν πάνω όλα τα επίπεδα που μπορεί να έχει μια σχέση. Είτε μέσα μας, είτε στον συνάνθρωπό μας, είτε στην κοινωνία. Απαιτείται, όσο παράλογο και να σας φαίνεται, να έχουμε γερά θεμέλια, και τα γερά θεμέλια έρχονται από τις δύσκολες στιγμές. Έρχονται από τις στιγμές που μπαίνουμε όλοι στα σκοτάδια μας. Έρχονται στιγμές που όλοι γνωρίζουμε ότι όλοι έχουμε δαίμονες. Έχουμε τις στιγμές που ο καθένας είναι ικανός να υπομείνει τους δαίμονες των αλωνών, με την έννοια να βάλει αγάπη και να τους ξεπεράσει. Μόνο τότε, φίλοι μου, χτίζουμε γερά θεμέλια. Είναι ωραίο πράγμα όλοι, θα λέγαμε, να στα εύκολα και στα όμορφα να κάνουμε παρέα. Αλλά οι δύσκολες στιγμές είναι αυτές που δένουν πραγματικά τους ανθρώπους μεταξύ τους. Οι δύσκολες στιγμές είναι εσάς που σας δένουν μέσα σας πραγματικά μεταξύ σας τον εαυτό και σας κάνουν πιο ολοκληρωμένο εαυτό. Οι δύσκολες στιγμές είναι αυτό που δένουν την ανθρωπότητα. Αν μεταξύ μας δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι αν εμείς δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δύσκολες στιγμές σε κάθε σχέση μας, δεν θα μπορούμε να χτίσουμε μια συγκεκριμένη σχέση στον χρόνο. Απαιτείται αυτή η κάθοδος πριν την άνοδο, σε όλα τα πράγματα. Και αν εμείς σαν ανθρωπότητα δεν το καταλάβουμε αυτό, θα το περάσουμε αναγκαστικά και θα μας το κάνει η διαφύση, να το δούμε έτσι. Και όσο πιο πολύ εμείς δούμε τα χάλια μας και καταλάβουμε τα λάθη μας, τόσο πιο πολύ θα χτίζουμε προς τα κάτω ρίζες για να μπορεί να στυλωθεί ένα μεγάλο δέντρο. Γι' αυτό, φίλοι μου, σας λέω ότι αυτούς τους καιρούς, θα λέγαμε, παίζουμε αυτό το πέρατο ρόλο. Να μπορούμε να υπερνικήσουμε με την αγάπη, με την κατανόηση, όλα αυτά τα σκοτάδια τα οποία έχουμε πέσει τις αποκοπής ο ένας με τον άλλον. Και μόλις έχουμε συλλάβει και θυμόμαστε το τι έχουμε περάσει, τι θυσία έχουμε κάνει, τι ενέργεια έχουμε δώσει ο ένας για τον άλλον, έτσι, είναι αυτό που θα μας χτίσει, θα λέγαμε, όλα εκείνα τα γερά θεμέλια για να μπορούμε να πατήσουμε πάνω εκεί και να κάνουμε το οικοδόμημα της σχέσης μας, του εαυτού μας, της κοινωνίας. Προχωράμε λοιπόν στις ερωτήσεις. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε ένα refresh εδώ πέρα.
στο φως του κόσμου. Είμαστε το φως του κόσμου, παιδιά. Ναι, το ξέρω ότι είμαστε το φως του κόσμου, αλλά η διαφορά είναι ότι επειδή εμείς θέλαμε να μάθουμε όλα τα φώτα, δεν είμαστε το λευκό φως, είμαστε πάρα πολλά φώτα διαφορετικά, λόγω ποικιλίας και λόγω εμπειρίας. Έτσι ο καθένας βλέπει από το κόκκινο, άλλος βλέπει από το κίτρινο, άλλος βλέπει από το μπλε, άλλος από το πράσινο. Αυτό που σας είπα, όταν συνδεθούμε με την καρδιά, θα έχουμε όλες τις αποχρώσεις μαζί με το λευκό φως. Αυτό θα μας κάνει να μπορούμε να συλλάβουμε το κάθε φως του αλουνού και να το μέσα μας, να μπορούμε να το φέρουμε μέσα μας. Έτσι, όπως το γράφει και η Ματούλα. Έτσι, είναι ωραίο να ξέρουμε, να λέμε όλοι ότι είμαστε το φως του κόσμου, αλλά πρέπει μέσα μας να συλλάβουμε την ενοποίηση που μας φέρνει πάλι το λευκό φως. Θα λέγαμε χώρια όλους τους άλλους εαυτούς που έχει ο καθένας, που δεν είναι τίποτα άλλο από διαθλάσεις, θα λέγαμε, διαφορετικών χρωμάτων. Έτσι θα μπορούμε να δούμε και όλα τα χρώματα και το λευκό φως. Αυτό σας είπα προηγουμένως σχετικά με τα φώτα. Γιατί λέει η Μαρία, η Μανταλένα, λέει για την κατανάλωση αλκοόλ, αν ισχύει ότι βρίσκουν ευκαιρία να μας καταβάλουν οντότητες χαμηλωτέρων συχνοτήτων. Είναι φυσικό ότι οι οντότητες αυτές χαμηλωτέρων συχνοτήτων είναι διάφορες ενέργειες, θα λέγαμε, εντροπικές, που για να τις ονομάσουν, τις δίνουν, θα λέγαμε, μορφή. Έτσι, όπως οι κούμπους, αυτό με το αλκοόλ που λένε ότι ξεκινάει από ένα δαιμόνιο που έρχεται και μπαίνει μέσα στον άνθρωπο. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν εμείς πίνουμε αλκοόλ, ανοίγει, θα λέγαμε, η άβρα, έτσι, και γινόμαστε πιο επιρρεπείς σε ό,τι συχνότητες, θα λέγαμε, υπάρχουν ήδη, θα λέγαμε, μέσα μας και συγχρονιζόμαστε με διάφορα άλλα πράγματα. Άρα, αναλόγως στις συλλογικές συχνότητες, τα ρεύματα συχνοτήτων που περνάνε εκείνη τη στιγμή και αναλόγως εμείς τι έχουμε μέσα μας, υπάρχει μια ενδυνάμωση με σκοπό να, αφού λείπει η συνείδηση, να νιώθουμε σαν να καταλαμβανόμαστε, έτσι, από κάτι που εμείς δεν είμαστε. Έτσι. Άρα λοιπόν είμαστε ενάντια σε όλα αυτά τα παρσισιογόνα και τα ναρκωτικά που μας βγάζουν από την έννοια της συνείδησης. Εντάξει, φίλοι μου, γιατί όταν είμαστε συνειδητοί, μιλάει μέσα μας το συνειδητό, όπως καταλαβαίνει το κομμάτι, και αυτά τα πράγματα, τα αλκοόλ και τα ναρκωτικά, μας βάζουν στα πιο υποσυνείδητα κομμάτια μας. Που ναι, μεν μας βάζουν να δούμε τι έχουμε μέσα μας, έτσι, αλλά καλό θα ήταν αυτό να το κάνετε με προσωπική εσωτερική έρευνα, με συνείδηση να μπείτε στο υποσυνείδητό σας. Όταν κάποιος θέλει να κατέβει στα υπόγεια, να κατεβαίνει με το φως της συνείδησης. Εκεί πέρα θα βρει τα εργαλεία για να χτίσει, θα λέγαμε, το δικό του οίκημα. Εκείνη τα εργαλεία, στο υποσυνείδητο. Αλλά είναι αλλιώς να πηγαίνεις βαθαίως κινησμένος και είναι αλλιώς να πηγαίνεις συνειδητός. Είτε το βλέπουμε στις διάφορες διδασκαλίες που κατεβαίνουν οι μύθοι στον Άδη, είτε όπως σας είπα προηγουμένως, είτε για τα θεμέλια, το παράδειγμα που σας έδωσα. Το σκοπός είναι να μπορούμε να φέρουμε το συνειδητό στο ασυνείδητο, όσο και πολύ μπορούμε στο υποσυνείδητο, για να μπορούμε να το ψάξουμε, έτσι, όχι να πηγαίνουμε μηχανικά. Ο μηχανικός δρόμος προς το υποσυνείδητο είναι φυσικό να μας κάνει έρμεα το ταχύο γεγονότων, οπότε θα είναι σαν να κουτουλάμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο πάνω στα έπιπλα του ψυχισμού μας. Α, ναι, οκ, ο Κώστας, να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται, γιατί είναι πολύ μικρά, δεν τα καταλαβαίνω, φίλε Θανάση. Λοιπόν, λέει ο Κώστας, πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το εγώ μας για προσωπική μας βελτίωση. Υπάρχει τρόπος να το ζήσουμε. Κάθε φορά που εμείς μιλάμε για τα εγώ, φίλοι μου, δεν είναι κάτι έξω από εσάς. Είναι ορισμένα πράγματα, έτσι, που έχει δεθεί η ψυχή μας στο ατόφιο φως, με τη γήινη κατάσταση και το περιβάλλον, ώστε να διαθλαθεί σε ορισμένα άλλα χρώματα φώτα και να μας δίνει διαφορετικές εμπειρίες και ποικίλες εμπειρίες για να μπορούμε να ζήσουμε το Matrix, το 3D, έτσι όπως αυτό θα λέγαμε εδώ πέρα, έχει παρουσιαστεί και το ζούμε. Άρα θα λέγαμε, φυσικά, όταν ζούμε τα εγώ μας, καταλαβαίνουμε τα εγώ μας, γίνονται οι υπηρέτες μας. Ενώ στην πραγματικότητα τα εγώ μας εκμεταλλεύονται, είναι σαν να λέγαμε τα δαιμόνια πάνω μας και δεν μας αφήνουν να συνεργαστούμε με αυτά τα εργαλεία. Κάθε φορά ένας εγωισμός, όταν δεν είναι κάτω από την εγκράτεια, γι' αυτό σας είπα ενώστε το με την καρδιά, είναι φυσικό να ξεφύγει από το μέτρο.
και κάθε τι που εκδηλώνεται και φτάνει σε ένα κύκλο, σε ένα τέλος, είναι φυσικό να τελειώνει. Οπότε κάθε φορά που εσείς επεκτείνεστε μέσα από τα εγώ σας, μαθαίνετε την εμπειρία τους. Αυτά φτάνουν και σε ένα κύκλο, θα λέγαμε, που καταλήγουν τα πιο πολλά που είναι της αποκοπής σε πόνο, σε εθισμούς, σε χάσιμο του εαυτού του ίδιου που έχετε. Γιατί καταλαμβάνουν εντελώς, θα λέγαμε, τη συνείδησή μας, όπως το να ασκούμε τα ναρκωτικά ή άλλα πράγματα. Όταν εμείς λέμε να εκμεταλλευτούμε τα εγώ μας, σημαίνει να τα καταλάβουμε, να καταλάβουμε τον μηχανισμό. Όπως στον υπολογιστή έχετε τα προγράμματα, έτσι ακριβώς έχετε και στον υπολογιστή το δικό σας, το Matrix, πέρα που ζούμε, τα διάφορα προγράμματα για να μπορείτε να παίξετε το Matrix. Είναι άλλο να ξέρεις τα προγράμματα και είναι απλά άλλο να έχεις ξεχάσει ότι είσαι ο χρήστης και να μην μπορείς να δουλέψεις με τα προγράμματα του υπολογιστή. Όπως αυτό τώρα που με ακούτε εμένα, από το πρόγραμμα θα λέγαμε του υπολογιστή σας ή του τηλεφώνου σας. Αν δεν θα ξέρατε, απλά ό,τι βίντεο έβγαινε, θα το κοιτάγατε. Όπως στην τηλεόραση, αν δεν ξέρετε πώς να χειρίσετε το τηλεκοντρόλ, απλά ό,τι ταινία θα έπαιζε, ξέρω εγώ, κάποιο κανάλι, θα το κοιτάγατε. Εδώ υπάρχει βούληση λοιπόν και υπάρχει επιλογή. Αυτή είναι η διαφορά. Η εμπειρία είναι η μόνη γνώση για όλα τα πράγματα. Αλλά όσο πιο πολύ συνείδηση βάζουμε, τόσο πιο πολύ έρχεται η ώρα για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το Matrix, τη ζωή, το 3D προς όφελός μας. Ώστε να πηγαίνουμε πιο πολύ με τη ροή, να συνειδητοποιούμε πράγματα, να έχουμε μια επιλογή και να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία. Έτσι λοιπόν φίλε, πολλές φορές μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ορισμένα δαιμόνια στην ιεραρχία της ταύτισής μας με αυτά, ορισμένα δυνατά εγώ που ακόμα δεν μπορούμε να τα νικήσουμε, για να εξασκήσουμε διοίκηση στα κατώτερα εγώ μας. Αυτό είναι ένα άλλο κλειδί. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν μερικά εγώ μέσα μας, μερικούς εαυτούς μέσα μας, οι οποίοι να είναι, θα λέγαμε, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, έτσι, αναλόγως τη δύναμη που έχουμε δώσει εμείς σε κάθε ρόλο που παίζουμε. Βλέπετε, ένας ρόλος μπορεί να είναι του κλέφτη, άλλος ρόλος όμως μπορεί να είναι του αστιφύλακα. Μπορεί ένας ρόλος να είναι του δάσκαλου, άλλος ρόλος να είναι του μαθητή. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει μέσα μας όλα αυτά τα πράγματα να τα βάλουμε σε μία τάξη. Βάζοντας σε τάξη τα εγώ μας, βάζοντας σε τάξη τους ρόλους που παίζουμε, έτσι, δουλεύουν όλοι για το χρήστη τα προγράμματα. Όμως σε μία αταξία είναι φυσικό να φέρουν το χάος και ο χρήστης να μην υπάρχει. Αυτό είναι στην πραγματικότητα, ότι εμείς βιώνουμε την ταύτιση ξεχνώντας ότι υπάρχει ένας χρήστης. Άρα κάθε φορά που είμαστε κατηλημένοι από τα διάφορα εγώ μας, κατηλημένοι από τους διάφορους ρόλους, είτε είναι τραυματικοί από παιδιά, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, δεν υπάρχει ο χρήστης μέσα μας. Αυτό μας κάνει μαριονέτες, μας κάνει άνθρωπους χωρίς ψυχή. Αυτό είναι που λέγανε θα έρθει το 666, άνθρωποι χωρίς ψυχή, ο Αντίχριστος και όλες αυτές οι αλληγορίες. Σημαίνει ότι ο Αντίχριστος είναι ο υπέρμετρος εγωισμός, χωρίς έλεγχο. Έτσι, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Θα εξηγήσουμε άλλη φορά για αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι ωραίο αυτά που ζούμε να τα κάνουμε συνειδητά. Πάτε στην εκκλησία, κάντε το συνειδητά. Δεν πάτε στην εκκλησία, κάντε το συνειδητά. Δουλεύουμε τώρα για την πρωτοχρονιά, κάντε το συνειδητά. Μια επέτειος σημαίνει ότι οι ίδιες ενέργειες ανακυκλώνονται, οπότε μας κλείνει ένας κύκλος και σε κάθε επέτειο πρέπει εμείς να κάνουμε ανακαθορισμούς, εκτιμήσεις, έτσι, για να μπορούμε να ξέρουμε και να πάρουμε το μάθημα, τις εμπειρίες και δύναμη για τον επόμενο κύκλο. Έτσι, ένας συνειδητός άνθρωπος, ό,τι κάνει, το κάνει συνειδητά. Ό,τι και να κάνει, αλλά θα το κάνει συνειδητά. Θα ξέρει τον λόγο. Επομένως, κάθε τι που είναι στον τόπο του, στον καιρό του, θα του είναι χρήσιμο. Αν όμως αυτό που κάνετε, φίλοι μου, το κάνετε μηχανικά και δεν είναι στον τόπο του και στον καιρό του, απλά επειδή σας λένε οι άλλοι, τότε είστε, σας λέω, έρμεο της τύχης. Και εκεί χρειάζεται να σας διοικούν και σας έχουν σαν τα πρόβατα στο μαντρί, για να σας προφυλάξουν. Αυτό συνέβη παλιά. Επειδή ο άνθρωπος ήταν έρμεο της τύχης, γιατί είχε την αντίληψη κοιμισμένη, βγήκαν όλα αυτά τα πράγματα, κυβερνήσεις, θρησκείες, για να μπορούν να το βάζουν, έτσι, τα αρνιά σε ένα, θα λέγαμε, κοπάδι. Άρα, αφού βλέπανε το άνθρωπο στην τουρκία κοπάδι, έπρεπε να ελέγξουν το κοπάδι για να ακολουθήσουν όλα τα ζώα. Άρα, μην κατηγορείτε μερικούς ανθρώπους που μπαίνουν σε αυτή την ευθύνη, θα λέγαμε, έτσι όπως θα λέγαμε, παραδείγματος χάρη, Ιλουμινάτι, πραγματικοί που είχαν βγει υπεφωτισμένοι, γιατί θέλανε μέσω της δικής τους γνώσης να μπορούν αυτά τα κοπάδια να τα στείλουν, θα λέγαμε, για το φως. Τώρα όμως, που αλλάζουν οι καιροί, που αρχίζουν και εξελίσσεται ο καθένας, που αρχίζουμε και μπαίνουμε στο συλλογικό ίντερνετ, που την αντιπροσωπεύει το φυσικό αυτό εδώ πέρα, το ίντερνετ, το τεχνολογικό που έχουμε,
και η γνώση μεταδίδεται στην εποχή του υδροχώου, τι γίνεται, δίνεται σε όλους η ευκαιρία να μπορεί να έρθει σε επαφή με πληροφορίες, έτσι, για να μπορέσει να βάλει την τάξη μέσα του. Ο άνθρωπος που δεν έχει τάξη, κάθε πληροφορία από το βομβαρδισμό πληροφορίας που έχουμε αυτά τα τελευταία χρόνια, θα τρελαθεί. Ο άνθρωπος που είναι σε τάξη από το βομβαρδισμό πληροφορίας θα ολοκληρωθεί. Αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα, λοιπόν, φίλοι μου. Προσέχετε λοιπόν να είστε σε τάξη, γιατί ο βομβαρδισμός των πληροφοριών και των ενεργειών, επειδή ανοίγεται τώρα και φέρνονται πάρα πολλές ενέργειες, άλλους θα τους κάψει άλλα κυκλώματα. Γιατί είναι ένα υπέροχο ποσό ενέργειας, όπως καίγονται τα καλώδια όταν περάσει μεγάλο ρεύμα. Άρα, εσείς που θέλετε να ανοίξετε ή εσείς που είχατε ανοίξει από πριν αυτό εδώ πέρα το κανάλι για να παίρνετε πληροφορίες, πρέπει να μάθετε να βάσετε σε τάξη τις πληροφορίες που έχετε, γιατί δεν σας κάψει τον εγκέφαλο, θα λέγαμε, έτσι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, καταλαβαίνουμε, ελπίζω να καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό τα λέμε, για όσοι καταλαβαίνουν τα λέμε, φίλοι μου. Οι άλλοι έχουν το χρόνο μπροστά τους, που είναι ο μέγας γιατρός, έτσι, και την επανάληψη, για να μπορέσουν να έρθει η ώρα και εκείνη να τα εννοήσουν αυτά που λέμε, έτσι. Λοιπόν, γράφω εδώ πέρα, χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά. Προχωράμε, μίλα μας για τα όρια και το σεβασμό. Λέει η Χαρά, μίλα μας λέει για τα όρια και το σεβασμό. Φίλοι μου, θέλω να καταλάβετε τι είναι ο σεβασμός. Ο σεβασμός είναι να μπορώ στην πραγματικότητα να εννοήσω με μια ενσυναίσθηση το παρελθόν του άλλου. Βλέπετε παλιά εμείς, ή εγώ τουλάχιστον, όταν είχα μεγαλώσει, επειδή μεγάλωσα με σεβασμό και μου είχαν μάθει με σεβασμό, επειδή είμαι από την Νίκαια και ξέρετε, υπήρχαν πάρα πολλές αντιπαλότητες, αμπουκάδες, καυγάδες, σεβόμασταν αυτά που είχε κάνει ο άλλος. Και κρατάγαμε μια απόσταση, γιατί πάντοτε κοιτάγαμε το παρελθόν, τι είχε κάνει. Όταν ήμασταν νέοι, σεβόμασταν τους γέρους, γιατί κοιτάγαμε το παρελθόν τους και αυτά που είχαν ζήσει, ανεξάρτητα αν είχαν δίκιο ή όχι. Κοιτάγαμε την ενέργεια που είχαν δώσει τόσο καιρό, που εμείς λόγω της άγνοιας δεν μπορούσαμε και της ηλικίας ακόμα δεν είχαμε ζήσει. Σεβόμασταν τους δασκάλους, σεβόμασταν τους γονείς. Βλέπετε, αυτό είναι η έννοια του σεβασμού. Δεν είναι υπακοή. Δεν είναι υπακοή ο σεβασμός. Σεβασμός είναι να μπορείς να δεις σε μια τραυματισμένη γυναίκα ό,τι έχει περάσει στη ζωή της και να σέβεσαι όλες τις κακουχίες που έχει περάσει. Να σέβεσαι όλα τα πράγματα που έχει περάσει ο άλλος στη ζωή του. Να σέβεσαι τον ζητιάνο γιατί έχει περάσει δυσκολίες που εσύ καταλαβαίνεις, αυτός μπορεί όχι. Να σέβεσαι εκείνη την ώρα μια μάνα με το παιδί της. Να σέβεσαι τη γυναίκα. Να σέβεσαι τη θηλυκή αρχή. Να σέβεσαι τον άντρα. Να σέβεσαι την αρσενική αρχή. Αλλά πώς θα σέβεσαι όταν δεν ξέρεις πώς δουλεύει αυτό για να μπορείς να δεις το μηχανισμό. Πώς είναι δυνατόν. Βλέπω ότι ο σεβασμός είναι μέγιστο εργαλείο, έτσι, και σε ευχαριστώ, Χαρά, που μου το είπες, γιατί πάντοτε ήθελα να σας πω αυτό το πράγμα. Όταν λέω τον άλλο το σέβομαι, δεν είναι ούτε τον φοβάμαι, ούτε τον υπακούω. Αλλά βλέπω πόσο ενέργεια έχει δώσει. Σεβόμαστε τα ταλέντα. Σεβόμαστε κάθε άνθρωπο που έχει αρετή. Σεβόμαστε κάθε άνθρωπο που έχει ένα ταλέντο, γιατί σημαίνει ότι στις περασμένες τις ζωές έχει εξασκήσει αυτό το πράγμα. Σεβόμαστε ακόμα και τον άνθρωπο που τον βλέπουμε και έχει περάσει μεγάλους πόνους. Σεβόμαστε τον άνθρωπο που έχει αφήσει πάνω του ο πόνος στίγματα. Καταλαβαίνετε, φίλοι μου, ο σεβασμός σημαίνει να μπούμε σε μια κατάσταση πεμπτοδιάστατη, ώστε να συνειδητοποιήσουμε στον άλλο το υπερθετικό του από το παρελθόν του. Δηλαδή, ξέρεις ότι ο άλλος αφού έχει περάσει τόσα, φαντάζεσαι λοιπόν τι γνώση μπορεί να έχει. Αφού έχει περάσει τόσα, φαντάζεσαι λοιπόν τον κόπο, τον οποίο, την ενέργεια, την εμπειρία την οποία έχει περάσει. Γι' αυτό σας λέω, οι συνειδητοί άνθρωποι φυσικά σέβονται. Γιατί πίσω από τον καθένα είναι, χώρια δεν τον κοιτάνε στο τώρα, κοιτάνε και στο υπερθετικό βαθμό που μπορεί να φτάσει, κοιτάνε και τι έχει περάσει. Κάθε φορά που βλέπω έναν άνθρωπο, αυτόματα θέλω να μιλήσω στον υπερθετικό και να του πω ότι ξέρεις κάτι, μπορείς να εξελιχθείς. Σαν να βλέπω ένα μικρό φυτό και να ξέρω ότι να μεγαλώσει και να γίνει ένα μεγάλος πλάτανος. Έτσι, αυτός ο ίδιος μπορεί να μην το ξέρει, αλλά όταν του μιλήσω σαν πλάτανο, εκείνος μπορεί να μου πει τι είναι αυτά που λες. Με κοροϊδεύεις. Εγώ πλάτανος. Επειδή δεν βλέπει την εξέλιξή του. Αυτή είναι η πεμπταδιάσταση, θα λέγαμε, όραση. Κάθε φορά που εσύ την ανοίγεις, είναι, θα λέγαμε, ένας σεβασμός και την εξασκείτε όλοι. Δεν είναι ότι κάπου θα φτάσεις και τα βλέπετε περίεργα, απλά πρέπει να το συνειδητοποιήσετε. Οι δυνάμεις τις οποίες έχουμε τις έχετε ήδη, απλά δεν τις έχετε συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν. Κάθε φορά που λέμε ότι εγώ αναβαθμίζομαι και αρχίζω και βγάζω τη διαστημική μου όραση, έτσι, ή τη διαστημική μου αίσθηση, ή όλα αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει τα διαστημικά, τη διαίσθηση, διαόραση, διακοή και τα υπόλοιπα, δεν είναι ότι δεν τα έχω και τα αναπτύσσω.
έτσι μας φαίνεται σε εμάς, επειδή ανεβάζουμε συνείδηση, είναι ότι υπάρχουν και τα συνειδητοποιώ. Έτσι. Για να καταλάβετε λοιπόν αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν φίλοι μου, ο σεβασμός σημαίνει να μπορώ να κοιτάξω το παρελθόν του άλλου και να σέβομαι ότι έχει περάσει. Έτσι. Τα όρια που βάζουμε δεν έχει καμία σχέση με το σεβασμό στην πραγματικότητα. Γιατί τα όρια που βάζουμε, και αναλόγως τι όρια εμείς βάζουμε, δεν βάζουμε όρια ποτέ στο σεβασμό. Σεβόμαστε τα πάντα περιόριστα. Γι' αυτό σας λέω, όταν η ανθρωπότητα σεβαστεί τη φύση, είναι γιατί έχει καταλάβει την τελειότητα της φύσης και την ευφυΐα η οποία βρίσκεται από πίσω από τη φύση που ο άνθρωπος ακόμα δεν μπορεί να φτάσει. Βλέπετε, λείπει ο σεβασμός στη φύση, λείπει ο σεβασμός στην ανθρώπινη ψυχή. Ο Χριστός τι έλεγε? Έλεγε ότι εγώ τι να τα κάνω όλα τα πλούτη του κόσμου για να χάσω, λέει, την ψυχή μου. Εννοούσε ότι ό,τι εγώ εμπειρία έχω πάρει από τις σαρκώσεις, από τις σχέσεις, από τους πλανήτες, από την κάθοδο, από την ακτίνα δημιουργίας μας, από την πηγή, να κάτσω όλο εγώ τώρα και να χάσω εγώ την επαφή με αυτή τη βιβλιοθήκη μόνο και μόνο και να έχω μια καλοπέραση. Να καλοπεράσει λοιπόν το εγώ μου και να χάσω όλη την επαφή με τη βιβλιοθήκη την τεράστια που όλοι από εσάς έχετε, γιατί είστε βιβλιοθηκάροι. Αν το δείτε έτσι, θα πείτε αμάν, τι γίνεται εδώ πέρα. Σεβασμός στο σώμα σας, γιατί το σώμα σας έχει περάσει πάρα πολλά πράγματα για να μεγαλώσει και να γίνει ο φορέας της συνείδησής σας. Αλλά το έχετε? Όχι. Γιατί θέλετε να το βάζετε, να το καρφιτσώνετε, να το τρυπάτε, να του βάζετε ενέσεις, να το κάνετε το ένα, να το κάνετε το άλλο, να του δίνετε παραπάνω φαγητό. Γιατί δεν σεβόσαστε? Γιατί εκείνη την ώρα ταυτίζεστε με τον ουρανίσκο, με τη γλώσσα, με το πέος, με το εδίο, με το νου. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν γίνεται. Και ξεχνάμε και δεν σεβόμαστε. Άρα λοιπόν, ο εγωισμός, ένας εγωιστής άνθρωπος, δεν θα μπορεί να σέβεται. Γιατί δεν βλέπει το παρελθόν από αυτό το πράγμα της διαδικασίας του μηχανισμού, ώστε να έχει έρθει και να φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό τα ανώτερα όντα, την ανθρωπότητα, τη σέβονται. Δεν λένε, άρε κακομύριδες, τι είναι αυτά που κάνετε. Βλέπουν το παρελθόν που έχουμε περάσει, τις ψυχές μας, τις ζωές που έχουμε ζήσει. Και λέει, wow, αυτό που κάνετε είναι πολύ δύσκολο. Κατεβήκατε από το φως, μπήκατε στο σκοτάδι και ξαναβγαίνετε αναγεννημένοι. Εμείς όμως που ζούμε σε ένα φτωχό κομμάτι, έτσι, που ζούμε στην τρίτη διάσταση του γραμμικού χρόνου, καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το πράγμα για μας είναι τόσο πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε. Έχουμε ταυτιστεί κάθε φορά με τις συνθήκες, έτσι, από ένα σημείο όλου του κύκλου. Όταν όμως δείτε όλο τον κύκλο, θα χαλαρώσετε. Θα έρθει αυτό το που λέμε νιρβάνα, έτσι. Αυτή είναι η αίσθηση της νιρβάνας. Είναι να εκπνέεις. Γιατί εισπνοεί και την κρατάω συνέχεια μέχρι να σκάσω, γιατί δεν το έχω καταλάβει, γιατί πρέπει να το καταλάβω, όχι, πρέπει να μείνει μέσα μου πάρα πολύ, και στο τέλος θα λιποθυμίσω για να γίνει η νιρβάνα, ε. Αλλά μπορούμε, όταν εμείς έχουμε συνειδητοποιήσει, έτσι, την έννοια της ρευστότητας, θα κάνουμε το και ξανά. Και έτσι με αυτό το τέμπο γίνονται τα πάντα, όπως σας είπα, με τα ανιόντα και τα κατιόντα, με την αγνοή, με το μέσα, με το έξω, με το πάνω και το κάτω. Έτσι, τα όρια είναι άλλο πράγμα. Τα όρια έχουν να μπει ανάλογα με τη δύναμη του καθενός. Η δύναμη χαρακτηρίζει τα όρια σας. Γι' αυτό σας έχω πει, η δύναμη του εγωισμού χαρακτηρίζει την αγάπη σας. Η δύναμη της αγάπης σας είναι αυτή που χαρακτηρίζει τον εγωισμό σας. Ένας άνθρωπος που είναι παντοδύναμος, θα λέγαμε, τι κάνει, πόσα όρια θα έχει? Δεν θα έχει καν όρια. Σου λέει, δίνομαι. Γιατί είμαι τα πάντα, γιατί δεν χάνομαι. Δίνομαι ολικά. Δίνομαι, δεν πειράζει, δηλαδή. Σταύρωσέ με. Σκότωσέ με. Πάρε μου το σώμα. Έτσι. Γιατί εκείνος πρέπει να νιώθει πολύ πιο πάνω και εσωτερικά πράγματα και ενότητα για να μην νιώθει αυτό το φόβο του σώματος. Παραδείγματος χάρη, εσείς τώρα, προσέξτε, έχετε παραδοθεί. Μέσω σώμα σας γίνονται χιλιάδες κάθε φορά κακοποιήσεις, έτσι. Χιλιάδες βιασμοί και χιλιάδες θάνατοι από τα κύτταρά σας μέσα και όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι έτσι? Αλλά είστε τόσο δυνατοί που λες, δεν πειράζει. Okay, εντάξει, εγώ με υπεράνω. Έχω άλλη ροή. Γιατί η συνείδησή σας έχει ταυτιστεί με το πιο συλλογικό. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν τα όρια σας είναι εκεί που έχετε τη δύναμή σας. Το απεριόριστο δυνατό, έτσι, σου δίνει όλη την ευκαιρία, έτσι, να νομίζεις ότι μπορείς να το κάνεις και να το χτυπήσεις και να το πολεμήσεις και οτιδήποτε. Γιατί απλά είναι υπεράνω. Φανταστείτε λοιπόν εσείς ότι τα όρια τα δικά σας, σαν ανθρωπότητα,
σαν ανθρωπότητα, σαν ψυχές, είναι τόσο μεγάλα που σας δίνει ακόμα και τη δύναμη, το σύμπαν, να καταστρέψετε τον εαυτό σας. Τη φαινομενική καταστροφή, έτσι, του εαυτού σας. Έτσι, αυτή πολύ δύναμη, έχετε τη δύναμη λοιπόν εσείς να παίξετε το ρόλο και καταστρέφετε τον εαυτό σας. Υπάρχει πολύ δύναμη από αυτό. Think about it. Λοιπόν, λέει η Άρια, νιώθω ότι βρίσκομαι στην αρχή της αφύπνισης. Το τελευταίο διάστημα πονάει πολύ το κεφάλι μου και συγκεκριμένα ανάμεσα στα βρύδια και βλέπω, λέει, μπλε σκιά μεγάλη, αλλά φοβάμαι πολύ το σκοτάδι. Τι άποψη έχετε για το φόβο του σκότου, λέει, σε κάποιον που ξεκινάει? Καταρχήν, φίλοι μου Άρια, έτσι, καταλαβαίνω ότι βρίσκεσαι στην αρχή της αφύπνισης, έτσι. Αλλά όσο έρχεται η αφύπνιση σε σένα, τόσο πιο πολύ θα φεύγει ο φόβος. Αφύπνιση με φόβο μαζί δεν γίνεται. Άρα καταλαβαίνω ότι είσαι στην αρχή. Κοίταξε να μετουσιάσεις το φόβο σου και να δεις τι κρύβεται από πίσω, τι πεποιθήσεις έχεις και για ποιο λόγο εσύ τι πεποίθηση έχεις για να φοβάσαι, λέγαμε, το σκοτάδι. Έτσι. Κάθε φορά που υπάρχει το σκοτάδι, θέλω, φίλοι μου, τώρα εδώ να σας πω ότι το σκοτάδι δεν είναι τίποτα άλλο παρά να μας βάζει μέσα στη διαστητική μας κατάσταση. Όταν κλείνουμε τα μάτια, βλέπουμε σκοτάδι. Έτσι. Υπάρχουν δύο πράγματα. Ένα, προβάλλουμε εμείς πραγματικότητα, ή να μπορούμε διαστητικά να συλλάβουμε το περιβάλλον. Okay. Να το θυμηθείς αυτό, λοιπόν, Άρια. Άρα, εκείνη την ώρα που φοβάσαι το σκοτάδι, είναι γιατί μέσα σου διαστητικά νιώθεις αδύναμο ότι δεν έχεις εκείνη τη διέστηση να μπορείς να συλλάβεις το περιβάλλον. Άρα, στην πραγματικότητα, ο φόβος σκοταδίου που έχεις είναι γιατί ο νου σου προβάλλει αρνητικά πράγματα. Προβάλλει έξω αρνητικές πεποιθήσεις που έχεις. Εντάξει. Τώρα, το ανάμεσα στα φρύδια και το κεφάλι μου πονάει πολύ δεν παίζει κανένα ρόλο. Ίσα-ίσα ότι κάθε φορά όταν εμείς εισχωρούμε, βάζουμε μέσα μας ενέργειες και έχουμε κόμπους, θα φανούν αυτά τα πράγματα. Η αντίσταση είναι που νιώθεις κάθε φορά της ενέργειας. Όταν εσύ νιώσεις την ενέργεια και είσαι καλός αγωγός, δεν υπάρχουν αντιστάσεις, δεν υπάρχουν ατριχίλες, δεν υπάρχουν αυτά. Απλά εμείς, επειδή είμαστε αντιστατικοί, τις περισσότερες φορές κάθε ενέργεια υπεραυξημένη που έρχεται μέσα σας, έτσι, και δεν είναι το σώμα σας σε ανάλογη κατάσταση, τη νιώθουμε να κάνει αυτές τις αντιστάσεις. Οπότε έτσι το καταλαβαίνεις εσύ. Αντιστατικά. Όταν εσύ ισορροπήσουν οι ενέργειες, δεν χρειάζεται το κεφάλι να πονάει, ούτε η μέση να πονάει, ούτε να έχουμε τις ζαλάδες. Περνάνε όλα αυτά τα πράγματα. Είσαι σε περίοδο μετατροπής. Λοιπόν, λέει ο Θανάσης, καλή χρονιά, φίλε μου. Λένε ότι αφήνουμε την οικογένειά μας για τη γνώση και το φως. Τι πιστεύεις σχετικά? Λοιπόν, αυτό το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Ότι κάποιος άφησε την οικογένειά του, άφησε τα παιδιά του, άφησε το ένα για να πάει να βρει το φως. Έτσι νομίζει, φίλοι μου. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πλάνη και όλοι το συνειδητοποιούν, γιατί μόλις βρούνε σε εισαγωγικά το φως αυτό που θέλουν, να ξαναγυρίσουν την οικογένεια να συνεχίσουν το κάρμα. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνουμε. Το φως, για το φως τίποτα δεν αφήνεις. Τι σας είπα στην αρχή? Για το φως τίποτα δεν αφήνεις. Το φως είναι εκείνο που σε κάνει να τα ξαναδουλέψεις όλα και να καταλάβεις την αξία ύπαρξής τους. Το καταλαβαίνετε? Κάθε άνθρωπος που φωτίζεται δεν γίνεται να κάθεται και να φεύγει από καταστάσεις. Ειδικά καταστάσεις που έχει εκδηλώσει, υποτίθεται, ασυνείδητα, γιατί πάει να μαζέψει το κάρμα. Το καταλάβατε? Εγώ αν κάνω οικογένεια και αφήσω το παιδί μου για να πάω εγώ να βρω, ας πούμε, το Θεό ή να γίνω μοναχός, νομίζετε ότι δεν έχω κάρμα? Επειδή εγώ την είδα έτσι, δεν το κατάλαβα. Αυτό είναι ανευθυνότητα. Δεν είναι πάνω από το φως. Καταλαβαίνουμε βέβαια σε εκείνο το σκοταδισμό που είναι, έτσι, να ξεκινήσει ο καθένας και να λέει τα δικά του, ότι πάνω από το φως. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε και όταν ξυπνήσει λίγο, θα συνειδητοποιήσει και θα επιστρέψει πίσω. Γι' αυτό το ίδιο πράγμα, είτε λέγεται οικογένεια για το φως, είτε λέγεται σχέση για το φως, είτε λέγεται ιδεή για το φως, κοιτάξτε, φίλοι μου, αυτά όλα είναι δικαιολογίες του ανεύθυνου ανθρώπου. Εκείνο να τον καταλαβαίνουμε ότι το έχει ανάγκη να το κάνει, όμως στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι μέσα του που ζητάει την αφύπνιση, έτσι, απλά διαλέγει εκείνο τον δρόμο. Ένας άνθρωπος υπεύθυνος στην οικογένειά του βρίσκει το φως πιο γρήγορα. Αυτό θα σας πω μόνο. Λοιπόν, ο υπεύθυνος άνθρωπος σημαίνει ότι είναι δυνατός. Η δύναμη έχει και μια ευθύνη. Προσέχετε, φίλοι μου, τώρα σχετικά με τις αποστολές. Κάθε φορά που κάποιος ξυπνάει συνείδηση, καταλαβαίνει και την επιρροή που έχει.
τις δύναμής του. Καταλαβαίνει και το πόσο, θα λέγαμε, μπορεί και επηρεάζει τα πράγματα. Άρα αυτό γεννάει ένα κάρμα. Άρα λοιπόν τι γεννάει, και μία ευθύνη της δύναμής του. Άρα τι γεννάει, και μία αποστολή. Το καταλαβαίνετε. Έτσι προχωράει, και από εκεί πέρα που είμαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, γεννιούνται οι αφυπνίσεις και έρχεται μετά να μας δώσει την έννοια ότι έχουμε μια αποστολή. Πώς θα έχεις αποστολή αν δεν έχεις δύναμη? Πώς θα έχεις εσύ την έννοια της αποστολής αν δεν ξέρεις τη δύναμή σου και την επιρροή της δύναμής σου? Το καταλαβαίνετε, φίλοι μου, πώς πάει? Όποιοι θέλετε λοιπόν να αναπτύξετε τη συνείδησή σας και θα δείτε ότι έχετε δύναμη μέσα σας, θα δείτε ότι έχετε μια αποστολή. Όπως μια μάνα βλέπει λοιπόν ότι η δική της επιλογή να κάνει πράγματα δημιουργεί στο παιδί ανάλογα πράγματα, έχει μια αποστολή και μια ευθύνη απέναντι προς το παιδί. Όπως ο Πρωθυπουργός, οι επιλογές του θα πρέπει λοιπόν να κάνει και να έχει την ευθύνη της χώρας, έχει μια αποστολή. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Κάθε ασυνείδητος όμως είναι ανεύθυνος. Κάθε συνειδητός στη δύναμή του ξέρει ότι εκείνη την ώρα ότι κάνω έχω μια αιτία, ένα αποτέλεσμα. Φέρνω συνέπειες. Το καταλαβαίνετε αυτό, φίλοι μου? Άρα όσο πιο συνειδητή γίνεται στη δική σας εκπομπή ενέργειας και το πόσο κάθε φορά εσείς μετατρέπετε τον κόσμο, το σύμπαν και τα πάντα στο ποσοστό που μπορείτε, τόσο ακριβώς είναι και η ευθύνη η οποία συλλαμβάνετε. Γιατί με ρώτησε και ένας άλλος φίλος, ο Κώστας μου φαίνεται, αν το κάρμα, λέει, το που κάνουμε ασυνείδητα ισχύει. Το κάρμα που κάνουμε ασυνείδητα ισχύει, αλλά έχει το ελαφρυντικό της ασυνειδησίας. Μόλις η συνείδηση μεγαλώνει και δει τι έχει κάνει, για να έρθει σε μια ισορροπία, πρέπει αυτόματα δημιουργείται κάρμα. Προσέχετε να σας πω λοιπόν, τι σας είπα την άλλη φορά. Όταν κάποιος, έτσι, ρίχνει δηλητήριο σε ένα ποτάμι και αυτό το ποτάμι πηγαίνει και ποτίζει ένα χωριό, θα πεθάνουν οι άνθρωποι και θα αρρωσταίνουν. Αυτός ο άνθρωπος έχει κάρμα. Τι κάρμα? Αναλόγως της συνείδησής του. Τι εννοούμε δηλαδή? Ότι μόλις έρθει η ώρα και στην πορεία της ζωής του ακολουθήσει το ποτάμι και δει ότι από αυτό πίνα νερό οι χωρικοί, αυτόματα γεννιέται μέσα του η έννοια να μπορεί να ισορροπήσει την ανισορροπία που έφερε. Το καταλαβαίνετε πώς πάει? Άρα η αύξηση συνειδητότητας γεννάει ευθύνη. Η αύξηση συνειδητότητας, έτσι, μας κάνει να σβήνουμε το κάρμα, σταματώντας ή εξορροπώντας τις ανισορροπίες μέσα μας και έξω, τις οποίες επιφέρουμε από τις επιλογές μας. Λέει λοιπόν, αυτό ξαναδιάβασα. Έχουμε άλλες ερωτήσεις? Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συμμετοχή σας. Ευχές, είπαμε, δύναμης για το 2018. Τι ώρα? Φίλε Θανάση, συγγνώμη, αλλά έτσι μου τα στέλνεις στα μηνύματα. Είναι τόσο μικρά και έχω στραβωθεί, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Να κάνει μια προσπάθεια ο Κώστας, ο φίλος μας, να μου στείλει. Κώστα, αν δεν έχει άλλες ερωτήσεις, πες μου το για να κάνουμε ένα επίλογο. Υπάρχουν άλλες? Ναι, κλείσω. Υπάρχουν, για κοίταξτε μια φορά, μην αφήσουμε κανένα παραπονεμένο. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου. Λοιπόν, σε όλους παιδιά που συμμετέχετε, γιατί συμμετέχετε στην πραγματικότητα, δεν είναι μόνο ότι εγώ δίνω αυτά τα πράγματα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι από εσάς παίρνω πάρα πολλά πράγματα. Όλες οι ενέργειες, έτσι που μου στέλνετε, βοηθάνε εμένα και μου δίνουν ένα κίνητρο, γιατί γίνεται μια αλληλεπίδραση. Μην νομίζετε ότι επειδή θα βλέπετε το βιντεάκι δύο μέρες μετά, τρεις μέρες μετά, στο άχρονο υπάρχει όλη αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Έτσι. Και επίσης οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που δίνετε έστω και τη μαραμικρή προσοχή ή δίνετε αυτή την ενέργεια που είναι πολύτιμη, αν καταλάβετε τι λέω. Κάθε εστίαση που κάνετε είναι πολύτιμη. Και εγώ τη συλλαμβάνω αυτή την ενέργεια. Και αυτό με βοηθάει να δημιουργήσουμε όλο αυτό το πράγμα που δημιουργούμε. Το καταλαβαίνετε? Γι' αυτό λέω πάντα ότι είστε συμμετοχή. Γιατί μπορεί να γίνετε πραγματικά συνειδητή συμμετοχή και είστε συνειδητή συμμετοχή σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα κάτσουμε λίγο ακόμα να απαντήσω μια ερώτηση. Μυστεργείο, άδεια, χαρά. Οκ.
Okay. Κώστα, δεν βλέπω να μου γράφεις άλλη και εμένα δεν μου δείχνει άλλες ερωτήσεις γιατί είναι σε live χρόνο. Οπότε. Λοιπόν. Okay, μέχρι εδώ. Δυστυχώς, εγώ δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις γιατί το δείχνει διαφορετικά. Να. Λοιπόν, ρωτάει η Βίλια. Φυγόπονος είναι σίγουρα όποιος δεν ξέρει να μετατρέπει. Μπορείς να αναλύσεις πώς μετατρέπει κανείς ουσιαστικά. Όπως είπα και προηγουμένως, Βίλια, να το ξαναεπενθυμίσω, είναι ότι η μετατροπή βασίζεται πάνω, θα λέγαμε, σε δύο μέρη. Στην αποτάφτιση, θα λέγαμε, ή και στην ενθύμηση, που είναι το ίδιο πράγμα. Αν εμείς μέσα από ένα γεγονός δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη χρησιμότητα, το πότε είναι χρήσιμο και πότε είναι άχρηστο, το οτιδήποτε γεγονός, τότε δεν έχουμε δει έτσι το μηχανισμό, εκείνο το πρόγραμμα, πού πρέπει να το τρέξουμε και πού δεν πρέπει, για ποιο λόγο υπάρχει, τι μας μαθαίνει. Όλα τα πράγματα λοιπόν στην ψυχή μας, στο ψυχικό μας σώμα, στο αιτιατό σώμα, λέγεται έτσι γιατί υπάρχει η αιτία και το αποτέλεσμα. Άρα όταν εμείς καταλάβουμε όλα τα πράγματα της ζωής μας, έτσι, που μας βοηθάνε και υπάρχουμε, θα πάψει το εναντίον που σας είπα και θα γίνει ομοούσιο, θα γίνει κομμάτι μας, θα πάρουμε εμείς την ευθύνη ότι εμείς το έχουμε δημιουργήσει, για μας δουλεύουν όλα, θα πούμε σε μια κατάσταση ζεν μεταξύ μας και θα φύγει αντιπαλότητα. Η μετατροπή λοιπόν είναι από μια συχνότητα να μπει σε μια άλλη, όπως ήταν και στο ξύλο για να βγάλει τη φλόγα να κουνηθεί, θα λέγαμε παλιά, ο σιδηρόδρομος. Έτσι δεν είναι? Όπως όταν μετατρέπεις την κυροζήνη σε ενέργεια για να φύγει το αεροπλάνο. Όπως όταν εσύ μετατρέπεις την πυρηνική ενέργεια σε ενέργεια κινητική για να κουνηθεί, θα λέγαμε, όλο το αεροπλανοφόρο. Έτσι μέσα μας, ορισμένες ενέργειες που έχουμε, μπορούμε και τις μετατρέπουμε. Και ποιες μετατρέπουμε? Στην πραγματικότητα, αυτές τις οποίες, θα λέγαμε, δεν θέλουμε και πάρα πολύ να υπάρχουν. Σε εισαγωγικά όμως υπάρχουν, έτσι. Δηλαδή τις χαμηλές τις μετατρέπουμε σε υψηλές. Αυτό το πράγμα είναι σαν να ραφινάρουμε κάθε τι. Πώς το ραφινάρουμε όταν μπαίνουμε πιο βαθιά? Οι εξωτερικές μας καταστάσεις είναι οι πιο χοντροειδές, θα λέγαμε, καταστάσεις ύλης. Όταν όμως εμείς εμβαθύνουμε μέσα, είναι σαν να διασπάμε στην ύλη σε πιο λεπτεπίλεπτα. Σε πιο λεπτεπίλεπτα, θα λέγαμε, σε πιο λεπτεπίλεπτη ενέργεια. Εδώ βλέπετε πως είναι η ατομική ενέργεια. Ένα άτομο, θα λέγαμε, διασπάνε και φτιάχνουν την ατομική βόμβα. Μέσα σας είστε όλοι ατομικές βόμβες. Έχετε ενέργεια τεράστια από όσο μπορείτε να καταλάβετε. Αν εσείς θυσιάζετε τα χαμηλά σας, τα βαριά άτομα, έτσι σας μιλάω τώρα χημικά και φυσικά, αν εσείς θυσιάσετε τα βαριά άτομα, έτσι, και τα διασπάσετε, θα μπορείτε να βγάλετε μια εξωτερική κατάσταση όπως η ατομική βόμβα, έτσι, και να εκτινάξετε τελείως ενέργεια προς τα έξω και να φτιάξετε την πραγματικότητα την οποία θέλετε, ή αν την κάνετε με εσωτερική έκρηξη, θα μπορείτε να αναβαθμιστείτε στα εσωτερικά πεδία. Έτσι. Αυτά όλα θα σας το πω ψυχολογικά και πώς είναι, όταν εμείς μπορούμε να εμβαθύνουμε σε κάθε γεγονός, βλέποντας, θα λέγαμε, τη χρησιμότητα την οποία υπάρχει. Βλέποντας λοιπόν την αιτία και το αποτέλεσμα, το μηχανισμό μέσα. Έτσι. Αν για κάθε φορά στη ζωή σας που έχει το μυαλό σας ταυτίσει ή ονομάσει ένα γεγονός ζωής σας πρόβλημα, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το πράγμα είναι ένας κόμπος. Όταν αυτός ο κόμπος λυθεί, όλη η ενέργεια που περικλείεται μέσα στο κόμπο εκεί πέρα, σε αυτό το μπέρδεμα, έτσι, σε αυτή την κουβαρίστρα, φεύγει και γίνεται κανάλι και προχωράει και πηγαίνει αλλού. Έτσι σας κάνει? Άρα κάθε φορά μια εσωτερική κατανόηση, έτσι, μια εσωτερική κατανόηση φέρνει τη θεραπεία, η εσωτερική κατανόηση, στον εσωτερικό νου μας. Γι' αυτό λέμε να το πάμε στην καρδιά. Γι' αυτό λέμε ότι η αγάπη όλα τα νικά. Γιατί η αγάπη δίνει εκείνο το σημείο, το μονοθεϊστικό, που ενώνει όλα με όλα. Και έτσι βλέπεις τη σύνδεση. Και έτσι καταλαβαίνεις για ποιο λόγο υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο, υπάρχει το άλλο. Γιατί όλα μαζί εκτελούν ένα μεγάλο έργο. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Αυτό σιγά σιγά και με εξάσκηση θα δείτε να το καταλάβει. Οι άνθρωποι έχουν την κακιά συνήθεια, ειδικά με την εποχή της καλοπέρασης, να θέλουν απλά να φτάνουν σε μια ηρεμία το νευρικό του σύστημα. Και μόλις το νευρικό του σύστημα ηρεμήσει, λένε εντάξει, το ξεπέρασα. Όμως δεν είναι έτσι. Βαθιά στο νοητικό σώμα έχει γίνει το τραύμα. Βαθιά στο νοητικό σώμα έχει γίνει το μπέρδεμα.
Γι' αυτό μένουν μέσα σας και επαναλαμβάνονται ορισμένα πράγματα. Το να κάτσεις να ηρεμείς λίγο και να ξεχαστείς λίγο και να κάνεις στραβά μάτια επειδή ξερεμίσει λίγο την κατάστασή σου είναι μια προσωρινή θεραπεία. Όμως βαθιά μέσα στο νοητικό σας σύστημα υπάρχουν μερικές εσωτερικές βαθιές πεπιθήσεις και ο νους παραμένει τροματισμένος. Αυτός ο τροματισμένος νους ανά πάσα στιγμή είναι ικανός να σου βγάλει, θα λέγαμε, το ίδιο γεγονός. Μόνο και μόνο για να σου δείξει ότι έχεις ένα κόμπο για να μπορείς να το λύσεις. Το καταλαβαίνουμε αυτό που λέω. Τον κόμπο το φτιάχνουμε λόγω των πεπιθήσεων που έχουμε. Δεν υπάρχει προβλήματα, υπάρχουν γεγονότα. Υπάρχουν γεγονότα. Πρόβλημα το κάνουμε εμείς όταν ακόμα δεν έχουμε μάθει πώς μπορούμε να το χειριστούμε. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Ελπίζω ναι. Λοιπόν, okay. Καταλάβατε λοιπόν τι σημαίνει λοιπόν μετατροπή. Από τη χαμηλή δόνηση σε υψηλή. Από το εξωτερικό μου δηλαδή να το φέρνω στην καρδιά μου. Από το εξωτερικό μου να το φέρνω στο εσωτερικό μου νου. Από τον εξωτερικό μου νου του εγώ, του εξωτερικού, να το φέρνω βαθιά στο εμείς. Από το ατομικό στο συλλογικό. Καταλάβατε, αυτό είναι η μετατροπή στην πραγματικότητα, έτσι. Λοιπόν, επειδή δεν βλέπω να μου γράφουν άλλες ερωτήσεις, θα φτάσαμε και άλλη μια φορά για το καινούριο έτος στο τέλος, φίλοι μου, και αυτής της εκπομπής, έτσι. Σας είπα πριν τις ευχές μου, σας ξαναπώ και τώρα, εύχομαι εσωτερική δύναμη για όλες τις προκλήσεις, έτσι, που θα έρθουν στον καθένα από εσάς, ενθύμηση του εαυτού του και όλα θα πάνε κατευχήν, έτσι. Λοιπόν, ειρήνη σε όλους και για το 2018.